Ομολογώ πως δεν περίμενα το χαμό που θα γινόταν με το προηγούμενο μου βίντεο. Όπως σας είπα ανοιχτά για το τι hate έχω φάει από την εφηβεία μου έως και σήμερα, και το συγκεκριμένο βίντεο βοήθησε για να φάω ακόμα περισσότερο. Είμαι εδώ λοιπόν για να δούμε μαζί κάποια από τα καλύτερα hate comments που μου κάνανε με βάση ενός εκ των όσων είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Και πιο συγκεκριμένα αυτό. Τις άκουγα που ψιθυρίζανε, με θεωρούσαν εύκολοι, βγάζανε φήμες για μένα. Μέχρι και σήμερα ακούω φήμες για πράγματα που λένε ότι έχω κάνει στο λύκειο, που ώρες-ώρες λέω ότι αν αυτές οι φήμες ήταν αλήθεια θα είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω και μια σκέψη μου, ότι το μια γυναίκα να νιώθει καλά με τη σεξουαλικότητά της και να γουστάρει να κάνει σεξ ή το να θέλει να είναι σεξ εκεί έξω, δεν καταλαβαίνω που επηρεάζει τον οποιοδήποτε άλλο που τη βλέπει ή την οποιαδήποτε άλλη γυναίκα εκεί γύρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί τόσα κορίτσια και αργότερα και τα γόρια τους ενοχλούσαν εγώ κάνω σεξ ή όχι. Μήπως γιατί δεν το έκανα μαζί τους, δεν ξέρω. Αλλά δεν, εν τέλει αν το σκεφτείς, δεν υπάρχει λόγος που μπορεί κάποιον να τον ενοχλεί να νιώθει σεξ κάποιος άλλος. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα που ίσως να την ανοίξουμε κάποια άλλη φορά. Αλλά ο κυριότερος λόγος που κάνω το συγκεκριμένο βίντεο είναι γιατί θέλω να σας αποδείξω ότι όντως έχω φτάσει σε ένα σημείο που αυτά τα hate comments δεν με αφορούν, δεν με αγγίζουν, δεν μπορούν πλέον να μου κάνουν κάτι. Έχω γίνει αλεξίσφαιρη. Και να σας δείξω ότι αν μπορώ εγώ με όλα αυτά που έχω ακούσει και με παραδείγματα κιόλας, μπορείτε κι εσείς. Μπορείτε κι εσείς να προχωρήσετε στη ζωή σας χωρίς να σας ενδιαφέρει τι λένε οι καλοθελητές για εσάς. Μέσα από αυτό το βίντεο θέλω πραγματικά να ενδυναμώσω την κάθε κοπέλα που ακούει και ζει κάτι αντίστοιχο, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που να μην έχει ζήσει έστω και μία φορά κάτι αντίστοιχο. Οπότε, here we go! Είπα λοιπόν την αλήθεια μου και μερικές από τις αντιδράσεις ήταν σαν και αυτές. Ξεκινάω. Εδώ ο φίλος λέει: μίλησε και το τσουλάκι, ρε φίλε, πιο με ογιώτα. Γενικά θέλω να αφήσω την ορθογραφία, γιατί πραγματικά θα μας πουν τα μάτια σήμερα. Δεν μπορώ, okay. Πιο το τσουλάκι. Επιμένει. Που έκανε καριέρα, σε εισαγωγικά καριέρα φυσικά. Όχι. Τόσα χρόνια δεν βιοπορίζομαι από αυτό. Όχι. Δεν βιοπορίζομαι από τα social. Όχι. Καριέρα. Δεν είναι καριέρα. Δεν είναι αληθινή. Που έκανε καριέρα δείχνοντας κυριολεκτικά τον κόλο της με όμικρον, όλο αυτό. Πονάει. Σε ένα κανάλι στο YouTube. Αν εννοεί το Netflix, γιατί μάλλον νομίζω ότι εκεί το πηγαίνει, ήταν στην πλατφόρμα του Netflix και κάποια βίντεο το βάζαμε και στο YouTube. Αλλά ήταν στο Netflix. Anyway, ας μην σταθώ σε αυτό. Με λέει τσουλάκι ο συγκεκριμένος φίλος και αναρωτιέμαι τι τον πονάει, τι τον ενοχλεί. Γιατί είμαι σίγουρη ότι τα συγκεκριμένα βίντεο τα έβλεπε και γελούσε και περνούσε πάρα πολύ καλά. Γιατί όμως η γυναίκα που έπαιζε στα συγκεκριμένα βίντεο θεωρείται τσουλάκι. Τι ακριβώς του έκανε, τον προσέβαλε, τόλμησε να κάνει ένα σεξι ρόλο, άρα αυτόματα όταν κάποιος παίζει ένα ρόλο είναι ο ρόλος. Έπαιζε τον εαυτό της, αυτό πιστεύει. Νομίζω ότι πρέπει κάπως να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και όλο αυτό το. Γιατί το βλέπω συνέχεια αυτό το σχόλιο. Μας έδειχνε τον κόλο σου και μόνο τον κόλο σου βουλούσες και τι περιμένεις τώρα. Φίλε, ο κόλος μου είναι ένα μέρος του σώματός μου. Αν εσύ επιλέγεις να βλέπεις τον κόλο μου την ώρα που σου δείχνω όλο μου το κορμί, είτε σε κάποιο βίντεο κλιπ, είτε σε κάποιο ρόλο που παίζω, που μπορεί να μου ζητηθεί να φορέσω, ξέρω εγώ, κολλάνι, σορτσάκι ή μαγιό. Αν εσύ επιλέγεις να βλέπεις αυτό, είναι πρόβλημά σου. Εγώ και τα χέρια μου δείχνω, και το στήθος μου δείχνω, και την κοιλιά μου δείχνω. Γιατί δεν σχολιάζει κανείς το στήθος μου? Γιατί δεν έχω? Άρα, φταίω, να το γυρίσω ακόμα πιο πίσω. Φταίω που έχω κόλο, που έχω ποπό, φταίω. Που είναι έτσι τα γονίδια μου. Όλα αυτά, τα γονίδια μου, ο τρόπος που με έπλασε η μάνα μου και ο πατέρας μου και ο Θεός, είναι αρκετά για να με θεωρήσει εσύ τσουλάκι. Καταλαβαίνετε ποια είναι η λογική πίσω από όλο αυτό. Και γιατί πλέον δεν με πειράζει. Γιατί όλα αυτά που λένε αυτοί δεν έχουν καμία βάση. Και τον συγκεκριμένο τύπο, για παράδειγμα, δεν θέλω να τον δικαιολογήσω. Αλλά καταλαβαίνω ότι έτσι έχει μάθει. Αλλά φταίει που δεν θέλει να ξεμάθει και να μάθει αλλιώς. Να μάθει να σέβεται τις γυναίκες. Έτσι έχει μάθει. Είναι και αυτό θύμα της πατριαρχίας. Δεν φταίει, αλλά φταίει που δεν θέλει να αλλάξει. Συνεχίζω σε επόμενο σχόλιο και θα λέω κι άλλα στην πορεία. Μην αγχώνεστε. Εδώ ένα κλασικό ζευγαράκι του Facebook που είναι Μαρία Γιάννης. Τώρα γράφει Μαρία, γράφει ο Γιάννης. Όποιος και να γράφει είναι εξίσου σαντ. Σαντ είναι και που έχουν κοινό προφίλ, αλλά ας το πείσουμε για άλλη φορά αυτό. Ρε παιδιά, το καταλαβαίνω οι όμορφες να είναι καβαλημένες. Όχι όμως να είναι και αυτοί. Από πού παιδιά να το πιάσεις και από πού να τα αφήσεις. Δεν ξέρω, εγώ γελάω. Δεν μπορώ να τσακιστώ με τέτοια σχόλια. Απλά γελάω. Οκ, με θεωρεί άσχημη. Κανένα θέμα. Γούστα είναι αυτά. Η ομορφιά είναι υποκειμενική. Κανένα θέμα πλέον. Εντάξει, ξέρω, το έχω πει. Δεν είμαι δούκης ανομικού. Ξέρω πώς είμαι. Αλλά σε κάποιους αρέσω, σε κάποιους όχι. Δεκτώ να μη σ' αρέσω. Γιατί όμως μόνο οι όμορφες να μπορούν να είναι καβαλημένες σε αυτόν τον πλανήτη. Και καταρχήν,
Ας πάω πιο πίσω. Γιατί θεωρούμε καβαλημένη που λέω τη γνώμη μου και που λέω πράγματα που όντως συνέβησαν. Ότι δηλαδή με θεωρούσαν εύκολη, ότι μου φορτώνανε συντρόφους, ότι ενοχλούσαν έχω κάνει σεξ. Αυτά είναι γεγονότα. Γιατί θεωρούμε καβαλημένη που απλά τα λέω. Και εδώ έρχεται το άλλο πολύ ωραίο, το ότι ο κόσμος πλέον χαιτάρει για να χαιτάρει. Ο κόσμος απλά θέλει να βγάλει από μέσα του το σκατό που κουβαλάει. Οπότε, διαβάζοντας έναν απόλυτα clickbait τίτλο, έναν τίτλο που θα σε ιντριγκάρει για να απαντήσεις, ακόμα και αν είσαι καλά με τον εαυτό σου, θα θέλεις κάτι να δεις. Αυτό λοιπόν που κάνει ο περισσότερος κόσμος είναι να μην βλέπει καν το άρθρο, να μην βλέπει καν το βίντεο και απλά να σχολιάζει σύμφωνα με έναν τίτλο, τον οποίο δεν ξέρει καν με ποιον τόνο τον έχει πει αυτός που έχει πει τα λόγια. Οπότε, αν εγώ έχω πει, με θεωρούσαν εύκολη, λέγανε αυτό και αυτό πίσω από την πλάτη μου, και ο τίτλος λέει, Έλενα Κρεμλίδου, με θεωρούσαν εύκολη, και αυτά και αυτά και αυτά. Ο άλλος το διαβάζει με τον τόνο που γουστάρει αυτό στο κεφάλι του και νομίζει ότι το έχω πει. Αλλά Μαρία Γιάννη, θα ήθελα να δω πάρα πολύ και τη δικιά σας φάτσα. Μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ. Πάω σε επόμενο παρατράγουδο. Όσοι αθλητές έχουν γλεντήσει μωρία, σχημουμούρα, βρώμα, πάμε στο κεφάλαιο της Έλενας, εγώ και οι αθλητές μου. Τι σε πειράζει! Τι σε πειράζει! Το σχημουμούρα, βρώμα βλέπετε, ούτε καν το ακουμπάω, δεν πέτει, δεν υφέρει καν. Είναι απλά επίθετα, κοσμητικά επίθετα. Τι σε πειράζει αν επιλέγω να έχω σχέση με αθλητή, αν επιλέγω να έχω κάνει σεξ με αθλητή, αν έχω περάσει καλά με κάποιον αθλητή, τι σε πειράζει! Στον πηγαίνω κουρασμένο στο γήπεδο. Τι σε ενοχλεί! Δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι πάντα θέμα αυτό, αν εγώ έχω ένα συγκεκριμένο γούστο στους άντρες. Τι σε ενοχλεί! Στο δικό σου μπαίνει. Δεν μπορώ, παιδιά, πλέον να καταλάβω αλήθεια. Και πάντα τα γράφουν άντρες. Και αν το σκεφτείτε λίγο βαθύτερα, ο λόγος που τους πειράζει τους περισσότερους άντρες που είχα σχέση ή έχω κάνει σεξ με αθλητές οι οποίοι δεν είναι λευκοί, μαντέψτε ποιος είναι. Κόμπλεξ κατωτερότητας. Έχει να κάνει ίσως με όλα αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από το πώς είναι τα μόρια των μαυρών. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Κάποιος λόγος είναι αυτός που ενοχλεί τόσο. Ή είναι απλά ρατσισμός. Τι είναι! Γιατί ο άλλος θα γυρίσει και θα σου πει: Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά. Θα κάνω ρατσιστικό αστείο. Δεν είμαι σεξιστής, αλλά. Θα κάνω σεξιστικό αστείο. Θα σε πω πουτάνα που έχεις τολμήσει να πας με 2-3-15. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά θα τον βρίσω τον άλλον όταν δεν είναι στην ομάδα που εγώ υποστηρίζω. Δεν είμαι ρατσιστής. Αλλά θα τον βρίσω τον άλλον σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και το χρώμα του, αν τυχόν τολμήσει και βάλει καλάθι στην ομάδα που εγώ υποστηρίζω. Έχω κουραστεί αλήθεια να έχω γύρω μου διπρόσωπους και ψεύτες ανθρώπους. Έχω κουραστεί να είναι όλοι του φαίνεστε. Έχω κουραστεί. Πιο real από μένα δεν θα βρεις. Να στα λέω χήμα, να σου λέω χήμα τι έχω κάνει, να σου λέω χήμα τι έχω ακούσει. Και πάλι να ακούω κι άλλα. Και όλοι εσείς να κρύβεστε, είτε από ανώνυμα προφίλ, είτε απλά να κρύβεστε στον όχλο και στο ότι οι περισσότεροι θα βρίσουν την Έλενα, ας την βρίσω κι εγώ, δεν θα φανώ. Είναι τόσοι πολλοί που σιγά μην ασχοληθεί μαζί μου. Όλοι κρύβεστε ή στην ανωνυμία ή στον όχλο. Είναι αστείο. Είναι τόσοι γενναιοί άνθρωποι και τόσο δυστυχισμένοι με την ίδια τους τη ζωή που τους ενοχλεί οτιδήποτε λέει ή οτιδήποτε κάνει ο άλλος. Και εννοείται ότι έρχονται όλα τα site, έρχονται ειδήσεις, έρχονται όλοι. Το εκμεταλλεύονται αυτό γιατί ξέρουν πώς λειτουργεί ο όχλος και ξέρουν πώς λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό και σου σερβίρουν αυτό ακριβώς που θέλεις να δεις και θέλεις να χαιτάρεις. Και σας έχω πει ακόμα και σε προηγούμενο βίντεο, υπάρχουν στατιστικά. Είναι αποδεδειγμένο ότι αρνητικές ειδήσεις πουλάνε. Διαβάζω ένα άρθρο τώρα το οποίο λέει ότι το 2023 το 90% των ειδήσεων είναι αρνητικές. Και αυτό γιατί? Γιατί τραβούν κατά 30% περισσότερο την προσοχή των αναγνωστών. Άρα είναι λογικό να σου πουλάνε κάτι αρνητικό. Είναι λογικό να σου πουλάνε κάτι το οποίο στην καλύτερη είναι τριγκαδόρικο. Και αν έρχεται μια κοπέλα η οποία λέει ανοιχτά ότι τη θεωρούσαν εύκολη και την χάνει αυτή η κοπέλα να γουστάρει το σεξ, να γουστάρει το σώμα της, να γουστάρει το πώς είναι, αυτόματα boom. Έχουν αυτό που θέλουν. Έχουν το κλικ σου. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα, οπότε γιατί να μην το συνεχίσουν, να μην βάλουν και αυτό το λιθαράκι τους στο slut shaming. Γιατί μιλάμε για ξεκάθαρο slut shaming. Αλλά it is what it is. Και ας είμαι εγώ ο σάκος του box για τόσους ανθρώπους που θέλουν απλά να βγάλουν τη σκατήλα τους. Γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι με την ίδια τους τη ζωή. Αλλά συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τη ζωή μου. Είμαι ευχαριστημένη για όλα τα σωστά και για όλα τα λάθη που έχω κάνει. Αν εσύ δεν είσαι με τη δικιά σου, κοίταξε την και άλλαξε την. Έχεις το δικαίωμα και έχεις την ευκαιρία. Αν δεν το κάνεις, είναι πρόβλημά σου. Όλα είναι θέμα επιλογών. Εδώ ένας άλλος φίλος, ο Ιάσονας, λέει: Με τη μισή Ελλάδα έχει πάει και λέει: Μήπως ενοχλεί που δεν πήγα μαζί τους. Έρχομαι εδώ και αναρωτιέμαι λοιπόν: Γιατί να με πειράξει αυτό το σχόλιο, είναι αλήθεια? Όχι. Δεν έχω πάει με περίπου 5 εκατομμύρια. Δεν έχω προλάβει, δεν γίνεται. Πρακτικά είναι αδύνατο. Αλλά είναι αλήθεια, όχι. Και να ήταν αλήθεια, το ξέρει ο Ιάσονας. Κρατούσε Δευτέρη, τσεκ, 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 να τσεκάρει αν πήγαμε 5 εκατομμύρια. Όχι. Γιατί, ας πούμε, αυτό το σχόλιο, αυτό το δίνω και σαν παράδειγμα για να καταλάβεις γιατί δεν θα έπρεπε να σε ενοχλεί. Γιατί αυτό το σχόλιο εμένα να με ενοχλήσει. Αν με ενοχλήσει, σημαίνει ότι κάτι έχω κάνει κοντά σε αυτό που μάλλον είναι αλήθεια για να με ενοχλήσει. Δεν είναι αλήθεια, δεν με ενοχλεί. Ο Ιάσονας απλά ήθελε να βγάλει τη σκατήλα του. Και το έκανε. Στο χέρι μου είναι αν εγώ θα την πάρω αυτή τη σκατήλα και θα την καταπιώ. Α, αρνούμε.
βρωμάει. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, γράφει ένας άλλος με ανώνυμο προφίλ. Άρα τι θεωρεί? Ότι εγώ πληρώνομαι για σεξ. Κλείνω εισιτήρια, κόβω εισιτήρια. Αυτό πάλι που ειδικά από τότε που άρχισα να εκτίθομαι λίγο περισσότερο στην τηλεόραση και άρχισα να γίνομαι σιγά σιγά πιο αναγνωρίσιμη, ήταν δεδομένο να ακούω ή να δέχομαι σχόλια ή να δέχομαι μηνύματα ή να υπάρχει έτσι στον αέρα η θεωρία ότι είμαι βίζιτα. Τέλος. Αν μια γυναίκα είναι σεξι και είναι στα μίντια, τελείωσε. Την έχουν πάρει όλοι. Είναι δεδομένο. Δεν σου λέω ότι δεν ισχύει, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που το κάνουν. Δικαίωμά τους. Δεν σημαίνει όμως ότι όλες οι γυναίκες το κάνουν. Αλλά όχι. Όλες οι γυναίκες που είναι σεξι, γουστάρουν τον εαυτό τους, τη σεξουαλικότητά τους και είναι στα media ή στα social media, είναι visitors. Είναι δεδομένο. Το slut shaming at its best. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Για κάποιους ανθρώπους είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι είναι. Όποια είναι στην τηλεόραση, αυτόματα είναι και visitor. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Εγώ το έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά. Και από ανθρώπους που είναι και κοντά στο χώρο. Και όχι απλά ανθρώπους που βρίσκονται, ξέρω εγώ, στην επαρχία και δεν έχουν ιδέα. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό. Γιατί μας έχουν προγραμματίσει έτσι? Γιατί αυτή η πατριαρχία? Γιατί? Γιατί να πρέπει να θεωρείται δεδομένο? Γιατί απλά να μην κοιτάμε τη δουλειά μας? Και να θεωρούμε ότι αν μια γυναίκα πετυχαίνει σε αυτό το χώρο, πετυχαίνει μόνο και μόνο επειδή έχει κάνει σεξ. Που και έτσι να ήταν. Πιστεύετε ότι αν μια γυναίκα δεν είχε ταλέντο, θα μπορούσε να συνεχίσει και να βρίσκεται στο χώρο μόνο επειδή έχει κάνει σεξ? Δεν γίνεται. Αργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή, αυτός ο χώρος, όπως και οποιοδήποτε άλλος χώρος, σε πετάει εκτός. Δεν γίνεται αν δεν έχεις κάτι για να κρατηθείς εκεί. Ο καθένας με ό,τι έχει. Αλλά δεν μπορείς, χωρίς να γνωρίζεις, να βγάζεις τη σκατήλα σου και να βγάζεις φήμες και να βγάζεις πράγματα, χωρίς να γνωρίζεις τον άλλον, χωρίς να έχεις υπάρξει εκεί. Γι' αυτό πλέον κι εγώ έχει τύχει να βρω τόσο παρέες που μπορεί να σχολιάζουν άλλες γυναίκες και να λένε: ναι, αλλά η τάδε, εγώ ξέρω αυτό. Το ξέρεις, ήσουν εκεί. Πήρατε μαζί τα λεφτά. Το ξέρεις. Όχι, αν δεν το ξέρεις, βούλωσέ το. Και σταμάτα να βγάζεις φήμες για την κάθε μία και τον καθένα. Κοίτα την καμπούρα σου. Ασχολήσου με τον εαυτό σου. Αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου. Αν όλο αυτό το χρόνο που όλοι αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια ή όλοι αυτοί που βγάζουν φήμες, αν όλο αυτό το χρόνο τον αφιέρωναν στον εαυτό τους, θα γινόντουσαν πολύ καλύτεροι και θα καταλάβαιναν ότι δεν έχει αξία να ασχολούμαστε με τους άλλους. Ρε φίλε, ώρες λέω. Έχουμε ένα project. Είμαστε εμείς. Έχουμε αυτό το project. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε με τον εαυτό μας κάθε μέρα. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Άρα, γιατί να μην αφιερώσεις το χρόνο σου σε αυτό το project που είναι το σώμα σου, η ψυχή σου, το μυαλό σου και να το αφιερώσεις εκτός αυτού σε άσχετα πράγματα και σε άλλους ανθρώπους? Τι κερδίζεις? Τι κερδίζεις αν πεις την άλλη βίζητα? Τι κερδίζεις αν πεις την άλλη πουτάνα? Τι κερδίζεις? Κερδίζεις κάτι? Ανεβαίνει το εγώ σου? Πλάθεις το χαρακτήρα σου καλύτερα? Όχι. Πέρα από το ότι δείχνεις το ποιόν σου, ποιος είσαι, δεν κερδίζεις κάτι. Δεν γίνεσαι καλύτερος. Άλλωστε, το ένας φίλος, παιδιά, δεν είναι εύκολη. Αλήθεια. Είναι πανεύκολη. Και εννοείται ότι αυτό έχει 49 like τη στιγμή που το κοιτάω εγώ. Είναι και αυτή η μάστιγα. Είναι αυτό που θες να γράψεις κάτι, να γράψεις μια εξυπνάδα. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου γιατί μετά μίλαμε για ανθρωπιά. Όχι. Η Έλενα όμως δεν αξίζει να είμαστε άνθρωποι μαζί της. Η Έλενα, αν έχει τολμήσει να είναι σεξι, αξίζει να της φερόμαστε σαν σκουπίδι, δεν είναι άνθρωπος. Άρα, εγώ κάνω ένα έξυπνο σχόλιο, έτσι ώστε να μαζέψω like και να νιώσω λιγότερο μόνος. Να νιώσω ότι και άλλοι με καταλαβαίνουν. Να νιώσω ότι υπάρχει αποδοχή και άλλοι σκέφτονται σαν και εμένα. Το πόσο μπορεί εγώ να πληγώσω την Έλενα, άσχετο που η Έλενα τώρα στα τέτοια της, το πόσο μπορεί να πληγώσω την κάθε Έλενα και μπορεί εγώ να τη φτάσω σήμερα να πηδήξω τον μπαλκόνι, δεν το σκέφτομαι. Δεν είμαι εγώ ο ηθικός αυτούργος. Όχι. Η Έλενα δεν αξίζει σεβασμό. Αν η Έλενα είναι σεξι, αν η Έλενα είναι στα μίντια, αν η Έλενα τολμάει σε γύρισμα να δείξει τον κόλο της ή τολμάει να φορέσει μαγιό ή κολάν. Όχι, δεν αξίζει σεβασμό. Πουλάει το κορμί της. Άσχετα που εγώ γουστάρω και μπορεί να έχω κάνει και άλλα πράγματα μόνος μου στο σπίτι μου, βλέποντάς την. Όχι. Εκτός σπιτιού δεν αξίζει να τη σέβομαι. Αξίζει μόνο να τη βρίζω στα σχόλια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πονάει. Και είμαι σίγουρη ότι πάρα πολύ θα δουν το συγκεκριμένο βίντεο και θα του τσούξει τόσο πολύ που θα συνεχίσουν να με κράζουν. Και εύχομαι αλήθεια να βγουν ένα σωρό τίτλοι από το συγκεκριμένο βίντεο. Αλλά παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια και η αλήθεια πονάει. Ειδικά αν δεν έχεις κοιτάξει ποτέ κατάματα και την κοιτάξεις μέσα από αυτό το βίντεο. Απλά εγώ εδώ δεν είμαι να γίνω ο σάκος του box κανενός. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι. Πηγαίνετε αλλού να τα κάνετε αυτά. Πηγαίνετε αλλού να αδειάσετε τα σκατά σας. Δεν είμαι χωματέρη, αλήθεια. Ούτε ο βόθρος. Πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο, μιλήστε, βγάλετε από μέσα σας ό,τι σας ενοχλεί και ζήστε τη ζωή που θέλετε να ζήσετε. Δεν θα γίνει καλύτερη ζωή σας με το να προσβάλλετε εμένα, να με βρίζετε. Όχι, δεν θα γίνει. Ούτε λίγο καλύτερη δεν θα γίνει. Θα πάρετε λίγο εκεί, θα κάνει μία μίνι έκρηξη ντοπαμίνης. Θα κάνει μία τόσο λίγο και μετά θα είστε πάλι βυθισμένοι στη σκατένια ζωή σας που δεν σας αρέσει καθόλου. Και μετά σας φταίω εγώ που γουστάρω τη ζωή μου και προσπαθείτε να με ρίξετε με όποιον δυνατό τρόπο, βάσκε νιώσω όσο άσχημα νιώθετε εσείς. Αλλά όχι.
δεν υπάρχει περίπτωση. Γουστάρω τη ζωή μου και γουστάρω να σα στέλνω τα πράγματα όπως είναι. Μια φίλη εδώ, γυναίκα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Η άλλη έκανε ό,τι μπορούσε να γίνει γνωστή για τον κόλο τη. Το έχω απαντήσει αυτό πιο πριν. Δεν τα κατάφερε. Πώς γίνεται, ρε φίλε, αφού είμαι γνωστή, τελικά τα κατάφερα ή όχι? Με μπερδεύετε! Δεν τα κατάφερε και τώρα κλαίγεται που τη θεωρούν εύκολη. Πώς φαίνεται αυτό που σας είπα ότι δεν έχει δει το βίντεο? Γιατί εγώ εδώ μιλάω για το γυμνάσιο, που δεν είχα προλάβει καν να δείξω αυτόν τον υπέροχο κόλο. Κλαίγεται, δεν κλαίγομαι καν στο βίντεο, το ξέρετε, αλλά εσείς έχετε δει το βίντεο, οπότε ναι. Και συνεχίζει η φιλενάδα για πολλές καρπαζιές το νούμερο. Γιατί δεν θεωρούμε άνθρωπος ούτε για αυτή τη φίλη. Θεωρούμε νούμερο, θεωρούμε αντικείμενο. Θεωρούμε κάτι το οποίο αξίζει καρπαζιές. Δεν αξίζει σεβασμό. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Σε αυτή τη ζωή, ό,τι δίνεις, παίρνεις πίσω. Και ίσως γι' αυτό δεν είναι και ευχαριστημένοι με τη ζωή τους. Γιατί όλα αυτά που σκέφτονται για μένα ή που λένε για μένα, πολύ πιθανόν να γυρνάνε πίσω σε αυτούς. Και μετά να αναρωτιούνται τι κάνανε για να τα αξίζουν όλα αυτά. Παιδιά, υπάρχει το κάρμα. Το κάρμα δεν είναι κάτι μαγικό. Είναι δράση-αντίδραση. Όταν κάνεις μια δράση, πάντα έρχεται μια αντίδραση πίσω. Όταν κάνεις καλό, σου έρχεται καλό. Όταν κάνεις κακό, σου έρχεται κακό. Αν κάνεις επιθετικά, αρνητικά σχόλια για έναν άνθρωπο, σου γυρίζουν πίσω αντίστοιχα πράγματα. Έτσι είναι. Δεν το φτιάχνω εγώ το κάρμα, έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Βγάλε καλό προς τα έξω και αυτό το καλό θα σου επιστρέψει. Με άλλη μορφή, αλλά θα σου επιστρέψει. Τόσο απλό. Βγάλε κατά και θα σου έρχονται κατά. Και θα αναρωτιέσαι, γιατί μου συμβαίνει αυτό, δεν μου αξίζει αυτό, γιατί δεν περνάω καλά στη ζωή μου, γιατί είναι όλα κατά. Για σκέψου λίγο, τι έχεις βγάλει σε αυτή τη ζωή έξω? Τι σχόλια κάνεις για άλλους ανθρώπους? Και ξαναλέω, το συγκεκριμένο βίντεο το κάνω για να εμψυχώσω άλλες κοπέλες που μπορεί να ακούνε αντίστοιχα σχόλια, που τις λένε βίζδες, πουτάνες, που ζουν σε χωριά και έχουν τολμήσει να κάνουν σεξ. Είναι κορίτσια στο γυμνάσιο και στο λύκειο και έχουν κάνει σεξ. Και αυτόματα θεωρούνται εύκολες του σχολείου. Γιατί? Για ποιο λόγο, τι σε νοιάζει, άντρας γυναίκα, τι σε νοιάζει, στο δικό σου μπήκε, τι σε νοιάζει? Γιατί το σεξ να έχει να κάνει με την υπόλοιψή μου ως άνθρωπος? Γιατί, αφού είναι η προσωπική ζωή και είναι η ζωή που έχω έξω στον κόσμο, γιατί μία ζωή να επηρεάζει την άλλη? Όταν κάνω σεξ, δεν σκοτώνω, παιδιά. Όταν κάνω σεξ, δεν βρίζω κάποιον άλλον. Κάνω σεξ στην ιδιωτική μου ζωή. Γιατί αυτό να επηρεάζει κάποιον άλλον? Γιατί να είναι θέμα συζήτησης? Γιατί? Δεν υπάρχει απάντηση. Αν κάποιος μπορέσει να μου απαντήσει, ας μου το γράψει στα σχόλια. Υπάρχει λόγος. Γιατί το σεξ πουλάει. Ωραία, πουλάει το σεξ. Γιατί εγώ να ντρέπομαι να βγω από το σπίτι μου, όχι εγώ, μιλάω για κορίτσια που μου στέλνουν μηνύματα, γιατί αυτή η κοπέλα ντρέπεται να βγει από το σπίτι της, επειδή ακούει σχόλια για αυτήν? Γιατί? Να σταματήσει να ζει, να κάνει τη ζωή που θέλει, να πετύχει όσο ονειρεύεται. Γιατί? Γιατί θα σκέφτεται τι θα πούν οι άλλοι. Παιδιά, αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει. Ντρέπεσαι για το τι θα πούν οι άλλοι για σένα και το μόνο που ισχύει είναι ότι όλοι εκεί έξω σκέφτονται τι λένε οι άλλοι για αυτούς. Κανείς δεν είναι ελεύθερος. Να κάνει αυτό που θέλει. Να μην δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Όσο σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, είτε είναι καλή είτε κακή, τόσο δεν είσαι ελεύθερος να ζήσεις τη ζωή που εσύ γουστάρεις. Δεν σε ενδιαφέρει η γνώμη που έχεις εσύ, ο εαυτός σου για εσένα. Σε ενδιαφέρει πιο πολύ τι γνώμη έχουν οι άλλοι γύρω σου. Με αποτέλεσμα να μην είσαι ποτέ ελεύθερη, ποτέ ελεύθερος. Γι' αυτό έχω φτάσει στο σημείο να με αγγίζουν όλα αυτά που λένε. Δεν έχει νόημα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει η γνώμη τους, δεν τους ξέρω καν. Από κοντά θα έρθουν και θα μου ζητάνε φωτογραφίες. Μόνο εδώ τους παίρνει να τα γράψουν αυτά. Και τα γράφουν γιατί δεν έχουν κάτι προσωπικό μαζί μου. Εγώ είμαι απλά το άρθρο που πετάχτηκε. Θα τα γράψουν και στην επόμενη και στην παραεπόμενη και στην παραεπόμενη. Για όλους τους ξέρουν, για όλους έχουν κάτι να πούν, αλλά δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν καν τον εαυτό τους πρώτα. Δεν του έχουν μιλήσει ποτέ. Δεν τον έχουν ρωτήσει αν είναι καλά, τι θέλει, τι κάνει. Τίποτα. Εγώ είμαι απλά ένα παράδειγμα. Αλλά όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν και κορίτσια εκεί έξω στις επαρχίες και όχι μόνο στις επαρχίες και σε μεγαλύτερες πόλεις όπως ήμουν εγώ, Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν κορίτσια εκεί έξω που ντρέπονται να βγουν από το σπίτι. Γιατί κάποιος μαλάκας διέρευσε τις φωτογραφίες που αυτή του εμπιστεύτηκε και αυτός τη ζήτησε. Ότι αυτή ντρέπεται να βγει. Γιατί να ντρέπεται αυτή να βγει και να μην ντρέπεται ο μαλάκας? Γιατί? Μέχρι να πεθάνω θα το λέω αυτό. Ίσως επειδή είμαι κι εγώ θύμα αυτού. Δεν με νοιάζει. Θα το λέω για να βοηθήσω την επόμενη. Δεν είναι ντροπή να κάνει σεξ. Δεν είναι ντροπή να στείλει τις φωτογραφίες σου. Ντροπή του άλλου που τις διέρευσε χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Γιατί είναι με τη συγκατάθεσή σου να είσαι έτοιμη να δεχτείς τις συνέπειες. Αν δεν είναι με τη συγκατάθεσή σου, ντροπή του. Αλλά όταν λέμε, γινόμαστε οι κλαψιάρες και γινόμαστε οι θυγμένες. Όχι, φίλε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποια κοπέλα ντρέπεται να βγει από το σπίτι της επειδή της έχει συμβεί αυτό ή επειδή απλά τόλμησε να κάνει σεξ. Και όλο το χωριό συζητάει γι' αυτό. Όχι, φίλε. Δεν το δέχομαι αυτό. Καμία να μην ντρέπεται να βγει έξω. Να ντρέπονται όλοι αυτοί που τολμάνε και πιάνουν στο στόμα τους άλλους ανθρώπους αντί να κοιτάξουν την καμπούρα τους και τη δικιά τους ζωή και να την καλυτερεύσουν και να γίνουν αυτοί καλύτεροι άνθρωποι. Και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κρίνουν και να βγάζουν φήμες για άλλους. Ντροπή σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, φιλενάδα, αν είσαι σε αυτή την κατάσταση,
Γράψε τους όλους. Ζήσε τη ζωή που έχεις να κάνεις. Κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή σου και απλά φρόντισε να μην πονέσεις κάποιον άλλον. Αυτό. Και αν σε πονέσουν, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εσύ. Θα τους τα φέρει η ζωή. Άσε το κάρμα, άσε το Θεό να κάνει τη δουλειά του. Αλήθεια. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι από τότε που μου συνέβη αυτό, που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, μου πήρε πάρα πολλά χρόνια από θύμα να βρω ξανά τη δύναμη να απαντήσω στα πόδια μου και να μιλήσω ανοιχτά για αυτό που πέρασα και να μπορέσω μαζί μου να δυναμώσω και άλλες γυναίκες. Όσο περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου έγινε. Μου δόθηκε ένα δώρο να μπορέσω να βγω μέσα από αυτή την πλατφόρμα, μέσα από συζητήσεις που έχω με άλλα κορίτσια, μέσα από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, να βοηθήσω άλλες που έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλάω γι' αυτό. Ποτέ. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι όλοι σαν και εμένα. Και δεν μπορούν όλοι να φτάσουν σε σημείο να μην τους νοιάζει. Κάποιοι όντως πηδήξαν από αυτό το μπαλκόνι. Και γιατί πηδήξανε? Γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι θεώρησαν ωραίο, αστείο, σωστό να ανεβάσουν προσωπικό υλικό ενός ανθρώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αυτό που προσπαθώ να επικοινωνήσω στα κορίτσια που μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα και μου συζητάνε για τέτοια θέματα, αυτό που προσπαθώ να τους περάσω στο μυαλό είναι ότι δεν έχουν κάνει αυτές τίποτα λάθος. Το μόνο λάθος το έχει κάνει αυτός που τόλμησε να διαρρεύσει υλικό χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Μόνο αυτός έχει κάνει το λάθος. Όχι αυτές που είτε του ζητήθηκε να στείλουν φωτογραφίες, είτε γούσταραν να στείλουν φωτογραφίες. Είτε τις απείλησαν και στείλαν φωτογραφίες. Γιατί υπάρχει και αυτό, ξέρετε, πριν βγάλετε συμπεράσματα για την κάθε κοπέλα. Ο μόνος που έχει κάνει λάθος είναι αυτός που διέρευσε. Και κάτι ακόμα προσπαθώ να τις πείσω είναι να μην ντρέπονται, γιατί δεν κάνανε τίποτα λάθος. Να μην ντρέπονται. Να φύγει η ντροπή. Δεν θα ντραπώ εγώ που γουστάρω να κάνω σεξ. Να ντραπείς εσύ που ψάχνεις στις ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου, ψάχνεις να βρεις βίντεό μου, ή εσύ που ανεβάζεις βίντεο και λες ότι είμαι εγώ, και ας μην είμαι εγώ, για να πάρεις views. Δεν ξέρω καν αν πληρώνονται σε αυτές τις πλατφόρμες, δεν ξέρω καν πώς λειτουργεί, ή θες να μου κάνεις κακό. Μάθε κάτι. Δεν μπορείς να μου κάνεις κακό, γιατί δεν σου επιτρέπω να μου κάνεις κακό. Γιατί το σεξ δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι ταμπού. Το σεξ είναι καλό. Και εύχομαι να κάνετε όλοι εκεί έξω. Αλήθεια. Πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί πιστεύω ότι αν κάνατε όλοι σεξ και κάνατε καλό σεξ, δεν θα ήσασταν τόσο μίζεροι για να κάνετε αυτά τα σχόλια. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς θα με μισήσετε μετά από αυτό το βίντεο, αλλά είναι η αλήθεια. Και ξαναλέω, η αλήθεια πονάει. Από αυτό το βίντεο με ενδιαφέρει μόνο να το δουν οι κοπέλες που το έχουν ανάγκη. Όλοι οι άλλοι δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρεται καθόλου. Τα πάω και ξελάφρωσα. Γουστάρω πάρα πολύ την Έλληνα που γίνομαι. Αλήθεια. Τη γουστάρω πολύ παραπάνω. Και δεν μετανιώνω για τίποτα πως έχω κάνει. Γιατί με φέραν στην Έλληνα που είμαι σήμερα. Έχω αυτό το βίντεο να βρει τους αποδέκτες που το χρειάζονται, αλήθεια. Φίλια πολλά.